Με κεντρικό μήνυμα «Ανακαλύψτε το ανεξερεύνητο», το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου υποδέχεται τη νέα καλλιτεχνική περίοδο 2022-2023. Το φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει παραστάσεις και εκδηλώσεις για όλα τα γούστα, με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και χοροδιακά σύνολα, δηλαδή όλες τις εκφάνσεις της τέχνης. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία παραστάσεων. Νομίζω ότι το πρόγραμμα πρέπει να το έχει κάθε Ηρακλειώτης να το συμβουλεύεται, γιατί θα βρουν όλοι κάτι ή κάποιες παραστάσεις που θα τους ενδιαφέρει πολύ. Έχουμε πρωτότυπα έργα, πρωτότυπες παραγωγές. Και θα ξεχώριζα πολύ μεγάλα ανεβάσματα, όπως είναι η όπερα «Οθέλος» του Τζουζέπε Βέρντι τον Οκτώβριο, η πρώτη παγκόσμια της όπερας «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Δημήτρη Μαραμί τον Φλεβάρι, καθώς και η «Κάρμεν» του Μπιζέ το καλοκαίρι, τον Μάιο. Μετά από τις δύσκολες φάσεις της πανδημίας που δεν ευνόησαν τα πολιτιστικά δρόμενα, το κοινό διψά περισσότερο από ποτέ για ποιοτικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγία. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την ελπίδα φέτος η τέχνη να έχει και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο όπως τις αρμόζει. Το κοινό μας έχει τιμήσει με την παρουσία του παρά τα περιοριστικά μέτρα. Είχαμε αθρώα προσέλευση. Τώρα απελευθερώνονται τα πράγματα. Ο κόσμος να μην φοβάται. Εδώ είναι ένας χώρος που τηρεί όλα τα πρωτόκολλα. Και πάνω απ' όλα είναι ένας χώρος που τον είχε ανάγκη η πόλη που έλειπε από το νησί μας. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια, καθώς τα εισιτήρια ξεκινούν από 8 ευρώ και υπάρχουν πακέτα εισιτηρίων. Ενώ ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παιδικές παραστάσεις. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο γκάμα επιλογών όσον αφορά τα εισιτήρια. Υπάρχουν εισιτήρια πακέτο, υπάρχουν οικογενειακά και νομίζω ότι θα είναι για όλα τα βαλάντια. Υπάρχουν παραστάσεις και για παιδιά, έχουμε συνεργασία με την κυρία Ρουγγέρη. Όπως τονίστηκε, καταξιωμένοι καλλιτέχνες ανά τον κόσμο, Έλληνες και ντόπιοι, ανοίγουν ένα παράθυρο στον κόσμο της τέχνης και της δημιουργίας, δίνοντας μια νέα προοπτική στα πολιτιστικά δρόμενα.